Στη Λουιζιάννα και το Τέξας βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του επίσκεψη μετά το χτύπημα του κυκλώνα Λόρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είδε από πρώτο χέρι τις καταστροφές στην περιοχή και στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους πολίτες και να δείξει πως βρίσκεται κοντά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με διασώστες και τοπικούς άρχοντες πριν επισκεφτεί μια μεγάλη αποθήκη, η οποία χρησιμοποιείται για προμήθειες και είδη πρώτης ανάγκης για τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι. Την περασμένη Παρασκευή, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο έθεσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Λουιζιάννα αλλά και το Τέξας. Ήταν μια τρομακτικά δυνατή καταιγίδα. Στην πραγματικότητα, όταν ήρθε, ήταν πολύ μεγαλύτερη και από την Κατρίνα, θα έλεγα. Όπου η Κατρίνα είναι κάτι σαν σύμβολο όσον αφορά τις καταστροφές, αλλά η Λόρα είχε μεγαλύτερη ένταση. Έφτασε σχεδόν στο 5. Ο κυκλώνας Λόρα κατηγορίας 4 άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη, ρεύμα και νερό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές σε Λουιζιάννα και Τέξας αγγίζουν τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.